Καλημέρα, βρισκόμαστε εδώ στο νησί της Κο, όπου μια διαμαρτυρία γίνεται εδώ. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι ζητάτε? Καλή σας ημέρα. Νομίζω για σήμερα, για μας είναι, για τους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού, μια πολύ καλή μέρα, γιατί είναι πρώτη φορά που βγαίνουμε στον δρόμο για να ζητήσουμε, έχοντας και τη στήριξη του Πανελλήνιου Σωματείου των Συμβασιούχων, των εκτάκτων, αν θέλετε, του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως πολύ συχνά λέμε στην αρχαιολογία, για να ζητήσουμε τα δεδουλευμένα. Δηλαδή τα δεδουλευμένα να μπαίνουν στην ώρα τους. Άρα υπάρχει καθυστέρηση στον μισθό σας? Ναι, σοβαρή καθυστέρηση αυτό. Είναι αρκετές ημέρες δηλαδή? Είναι μήνες. Είναι μήνες και είναι αρκετά τα έργα και πηγαίνουν συνεχώς μπρος πίσω. Δηλαδή, αλλά ξεκινάνε από ένα μήνα, ενάμιση μήνα, τρεις και τέσσερις μήνες. Όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, σημαίνει ότι υπάρχουν και ενίκια και κάποια υποχρεώσεις, το οποίο πάνε και αυτά πίσω. Βεβαίως, και έχουμε και συναδέλφους ντόπιους που είτε νοικιάζουν, είτε από άλλα μέρη που έχουν έρθει για καλύτερη εργασία, για να δουλέψουν. Και φανταστείτε αυτοί να δουλεύουν και να δουλεύουν, να είναι κάθε μέρα στη δουλειά τους, να παράγουν έργο και να μην πληρώνονται. Αυτό είναι η πρώτη φορά που κάνετε εσείς τη διαμαρτυρία σας. Θα το συνεχίσετε? Η διαμαρτυρία είναι πρώτη φορά, αλλά το λυπηρό είναι ότι οι απληρωσιές, να το πω έτσι πιο λαϊκά, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Και οπότε είπαμε, ο κόμπος έφτασε στο χτένι, ας κάνουμε κάτι πιο δραστικό. Είναι μια προειδοποιητική στάση εργασίας, ένα πρώτο βήμα όλων των συμβασιούχων εργαζομένων εδώ στο νησί, για να δείξουμε ότι θέλουμε να πληρωνόμαστε, θέλουμε αξιοπρεπές συνθήκες εργασίας, να πληρωνόμαστε στην ώρα μας και όχι μόνο. Αν θέλετε και όλα, θέλουμε και να υπάρχει και μόνιμο προσωπικό, κάποια στιγμή να έχουμε την προοπτική να γίνουμε μόνιμοι, με την έννοια να έχουμε μια σταθερή δουλειά, δηλαδή δεν είναι μόνο καθαρά μισθολογικό. Θέλουμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Έχετε μιλήσει με κάποιον υπουργό, έχετε φτάσει σε κάποια από τα γραφεία να δείτε το πρόβλημά σας? Το σωματείο κεντρικά, κατά καιρούς, έχει μιλήσει. Μάλιστα, η σημερινή κινητοποίηση έχει κινητοποιηθεί και στην ηγεσία εκεί που πρέπει να πάει, του Υπουργείου, και βεβαίως και με το τοπικό εδώ πέρα, η εφορία Δωδεκανού. Αυτό συμβαίνει μόνο στην ΚΟΗ και σε άλλα μέρη? Συνήθως συμβαίνει και σε άλλα μέρη, με διαφορετικές άλλους μήνες, άλλους περισσότερους, άλλους λιγότερους. Άρα έχετε μιλήσει και με κάποια άλλα σώματα? Βεβαίως. Στις Κυκλάδες συμβαίνει το ίδιο, επιγραμματικά στην Εύβοια συμβαίνει το ίδιο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε στα θαύματα του τουρισμού, όπως είναι οι ναυαρχίδες που μας λένε οι ίδιοι οι κυβερνώντες, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, να υπάρχει απληρωσιά. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Σίγουρα. Εσείς ταλαιπωρήσετε, εσείς οι δικές σας τσέπες είναι άδειες και έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε και να βγάλετε μία άκρη. Και εύχομαι να βρείτε τη δικαίωση. Ευχαριστούμε.